Μετά την συνάντηση που, και τη σύσκεψη που είχαμε στο Επιμελητήριο Λάρισας, όλοι οι παραγωγικοί φορείς με το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης επισκέφθηκε και το κατάστημά μου. Η συζήτηση αφορούσε την τιμή και την ποιότητα της λαγάνας για την Καθαρά Δευτέρα. Και ήθελε να δει και τον παραγωγικό χώρο των μικρών αρτοπίων και των αρτοπίων της επαρχίας, μετά από τις συναντήσεις που κάνει και τις επισκέψεις σε διάφορα καταστήματα. Συζητήσαμε για θέματα που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις. Το επίκεντρο ήταν η τιμή της λαγάνας. Είπαμε στον κύριο Υπουργό ότι φέτος δεν θα υπάρχει μεγάλη αύξηση στην τιμή της λαγάνας στην περιοχή μας. Δεν θα υπερβαίνει το 10%. Το ίδιο θα συμβεί και σε όλη την Ελλάδα. Το ενεργειακό κόστος τέθηκε στην συνάντηση που είχατε στο επιμελητήριο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έτσι καίει τους φούρνους, είναι στην κυριολεξία. Τέθηκε και αυτό και ο κύριος Κρέκας που απάντησε στη συνέχεια είπε ότι οι επιδοτήσεις θα συνεχιστούν, δεν θα υπάρξει άλλη αύξηση, θα συνεχιστεί η επιδότηση για τα αρτοπία και θα δούμε, περιμένουμε όλοι, αυτό που επισήμανα και στον κύριο Γεωργιάδη είναι ότι περιμένουμε την αποκλιμάκωση των τιμών στις πρώτες ύλες, γιατί διαπιστώνουμε όλοι και βλέπουμε ότι ενώ τα σιτηρά και άλλα προϊόντα υποχωρούν διεθνώς οι τιμές, αυτό δεν αποτυπώνεται ακόμη στα άλευρα και σε άλλα προϊόντα που αγοράζουμε.